Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πολλοί είναι αυτοί που παραπονιούνται ότι τα πόδια τους πρίζονται, κουράζονται εύκολα και ότι τη νύχτα υποφέρουν συχνά από κράμπες. Μάλιστα, στους μυρούς και στις γάμπες αρχίζουν να εμφανίζονται και υλικοειδείς φλέβες, ενώ το δέρμα στα σημεία αυτά αρχίζει να αποκτά ένα μπλε σκούρο προς μαύρο χρώμα. Θα πρέπει κανείς άραγε να ανησυχεί για όλα αυτά? Η απάντηση είναι ναι. Γιατί όλα αυτά που αναφέραμε είναι ενδείξεις ότι συμβαίνουν κάποιες μεταβολές στο φλεβικό μας σύστημα. Και οι μεταβολές αυτές εμφανίζονται με τη μορφή κυρσών, ευριαγγειών και φλεβίτιδας, που κάνουν τελικά έναν στους δύο ενήλικες να υποφέρουν για χάρη τους. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει ο σημερινός μας καλεσμένος, ο κύριος Θεόδωρος Κώστας, αγγειοχειρουργός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος υπηρέτησε για περίπου 15 χρόνια στην αγγειοχειρουργική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της φλεβικής ανεπάρκειας. Τον καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Κύριε Κώστα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα καταρχήν να δούμε, για να καταλάβουμε έτσι όλοι προχωρώντας την συζήτησή μας, τι είναι η φλεβική ανεπάρκεια. Η φλεβική ανεπάρκεια αποτελεί την συχνότερη των αγγειακών παθήσεων. Έχει υπολογιστεί ότι προσβάλλει περίπου ή θα προσβάλλει μία στις δύο γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας και ένα στους τρεις, ένα στους τέσσερις άντρες. Είναι μια πάθηση πρωτίστως καλοήθης. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Είναι μια πάθηση η οποία ξεκινάει από μικρή ηλικία, από τη δεύτερη δεκαετία της ζωής. Μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι σε κοριτσάκια 10 ή 12 ετών μπορεί να βρεις περιχωραφικές ενδείξεις φλεβικής ανεπάρκειας, χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο σημάδι. Και η πάθηση αυτή εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου υπό την επίρρεια ορισμένων παραγόντων, ορισμένων προδιαθεσικών παραγόντων. Ο σημαντικότερος συγγενής προδιαθεσικός παράγοντας είναι η κληρονομικότητα. Έχει υπολογιστεί ότι όταν η μητέρα πάσχει από φλεβική ανεπάρκεια, υπάρχει πιθανότητα γύρω στο 60% να νοσήσουν και οι κόρες της. Και αν νοσεί και ο πατέρας από αυτή την ασθένεια, το ποσοστό είναι ακόμη μεγαλύτερο, γύρω στο 80%. Σε ό,τι αφορά τους επίκτητους προδιαθεσικούς παράγοντες, πολλά λέγονται, ωστόσο για λίγα έχει αποδειχθεί με τρόπο επιστημονικό ότι όντως παίζουν σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ή στην ταχύτερη επιδείνωση της φλεβικής ανεπάρκειας. Τα σημαντικότερα είναι η ορθοστασία. Όταν λέμε ορθοστασία, τη σχετίζουμε με τις εργασιακές συνθήκες και εννοούμε όρθια στάση πάνω από 4 ώρες την ημέρα. Η καθιστική ζωή και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας εν γέννη είναι ένα σύνολο που αναφέρονται στη φυσική δραστηριότητα και αποτελούν πολύ συχνό το σημαντικότερο, ίσως επιβαρυντικό προδιαθεσικό παράγοντα. Στη συνέχεια ακολουθούν τα παραπανήσια κιλά, το να είναι κανείς υπέρβαρος ή και παχύσαρκος, ακόμη χειρότερα. Και για τις γυναίκες παίζει σημαντικό ρόλο οι εγκυμοσύνες, οι πολλές εγκυμοσύνες, οι πάνω από 2 εγκυμοσύνες ή εγκυμοσύνες σε μικρή ηλικία, κάτω από τα 25 έτη συνήθως. Σημαντικός παράγοντας μάλλον αποτελεί και η συστηματική λήψη αντισυλληπτικών φαρμάκων, τα οποία, παρότι είναι φάρμακα ευρέως δεδομένα, πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι φάρμακα πολύ επιβαρυντικά για το φλεβικό μας σύστημα. Είδαμε ότι προσβάλλει περισσότερο τις γυναίκες. Μία δική μου εκτίμηση, όχι επιστημονική, μιας και δεν είμαι γιατρός, από τα προηγούμενα που είπατε, έχει να κάνει με αυτό. Δηλαδή, ότι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία της φλεβικής ανεπάρκειας περισσότερο αφορούν γυναίκες, όπως οι εγκυμοσύνες, η χρήση αντισυλληπτικών και πολλά άλλα. Υπάρχει άραγε μία επιστημονική απάντηση πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Η στοιχειώδης λογική, όχι καν η επιστημονική, η στοιχειώδης λογική οδηγεί σε αυτό ακριβώς το οποίο λέτε. Η αλήθεια είναι πως όταν προσπαθήσαμε να το εξηγήσουμε και να το προσεγγίσουμε με τρόπο επιστημονικό, τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. Σίγουρα το σημαντικότερο ρόλο το παίζουν οι ορμονικές μεταβολές οι οποίες υπάρχουν στο γυναικείο φύλο και βέβαια η κατάσταση της κοίησης, της εγκυμοσύνης. Η κατάσταση της εγκυμοσύνης αποτελεί, θα έλεγα, το πειραματικό μοντέλο πρόκλησης φλεβικής ανεπάρκειας. Συμβαίνουν ένα σωρό γεγονότα τα οποία από παθοφυσιολογικής απόψεως επιβαρύνουν πάρα πολύ τις φλέβες. Αυξάνονται τα επίπεδα προγεστερόνης, τα οποία δρούν βλαπτικά επί του μυϊκού τυχώματος των φλεβών, αυξάνει ο κυκλοφορούν όγκος αίματος
είναι μια υπερδυναμική κατάσταση, μια κατάσταση αύξησης του όγκου αίματος. Επίσης, είναι σημαντικό ότι αυξάνει η ενδοκυλιακή πίεση, αυξάνει η πίεση μέσα στην πίελο εξαιτίας του κύματος. Όλα αυτά είναι παράγοντες που επιδρούν με 2, 3 και περισσότερους τρόπους καταστρεπτικά επί του φλεβικού τυχώματος, οδηγώντας την πρόκληση ή την επιδείνωση της φλεβικής ανεπάρκειας. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Απλώς αυτό το πράγμα δεν έχει φανεί τόσο πολύ μέσα από τις επιδημιολογικές μελέτες που έχουμε κάνει. Είναι πάντα εμφανές αυτό το πρόβλημα? Δηλαδή, θα καταλάβω ότι έχω πρόβλημα με φλεβική ανεπάρκεια, γιατί θα δω κάποιες φλεβίτσες να προεξέχουν, να φαίνονται κάτω από το δέρμα μου, ή μπορεί και να δουλεύει χωρίς εγώ να το βλέπω? Υπάρχουν και οι δύο καταστάσεις που αναφέρατε. Δηλαδή, ανέφερα προηγουμένως ότι μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες έδειξαν ότι σε κοριτσάκια 12-14 ετών είχαμε υπερηχογραφικές ενδείξεις ανεπάρκειας της μείζωνος αφινούς φλέβας σε ένα ποσοστό 10-15%. Τα παιδιά αυτά δεν είχαν κανένα κλινικό σημάδι φλεβικής ανεπάρκειας. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς οι οποίοι έρχονται αιτούμενοι ενοχλήματα τα οποία είναι ενδεικτικά φλεβικής ανεπάρκειας, τα οποία θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια. Και που δεν έχουν κλινικά σημεία φλεβικής ανεπάρκειας, δηλαδή δεν φαίνεται το πρόβλημα, δεν έχουν ευριακίες, δεν έχουν διατεταμένες φλέβες κτλ. Από την άλλη πλευρά υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει ότι πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα χρεώνουμε στη φλεβική ανεπάρκεια δεν είναι φλεβική ανεπάρκεια. Ειδικά σε μεγάλες ηλικίες, όπου συνυπάρχουν διάφορες άλλες εκφυλιστικές παθήσεις, κυρίως ορθοπαιδικής φύσεως, στα γόνατα, στα ισχύα, καταστάσεις που περιορίζουν την κινητικότητα του ανθρώπου και άρα και τον τρόπο που κυκλοφορεί το φλεβικό αίμα, συνδυάζονται με την εμφάνιση κάποιων ήπιων κλινικών εκδηλώσεων της φλεβικής ανεπάρκειας, όπως είναι οι ευριαγίες. Όλοι αυτοί οι ασθενείς δυστυχώς συσχετίζουν τα ενοχλήματα με αυτό που βλέπουν, με τις ευριαγίες, και απευθύνονται στον αγγειοχειρουργό και πολλές φορές παραπέμπονται εσφαλμένα και από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Ενώ αυτό το οποίο πάσχει είναι ο τρόπος που κυκλοφορεί το αίμα, όχι εξαιτίας των φλεβών, γιατί οι μεγάλες φλέβες σε πολλές από αυτές τις ασθενείς είναι φυσιολογικές, αλλά πάσχει η κινητικότητα αυτών των ασθενών εξαιτίας των συνοδών προβλημάτων, και τα ενοχλήματα συσχετίζονται, οφείλονται κυρίως σε αυτό. Άρα υπάρχουν και άλλα νοσήματα ή άλλες καταστάσεις που μπορούν να υποδηθούν τη φλεβική ανεπάρκεια? Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μπορεί να υποδηθούν τη φλεβική ανεπάρκεια, και εδώ ίσως να δώσουμε μια σύντομη εξήγηση με ποιο τρόπο κυκλοφορεί το φλεβικό αίμα για να γίνει καλύτερα αντιληπτό. Για να έχουμε σωστή κυκλοφορία του φλεβικού αίματος από τα πόδια στην καρδιά, δηλαδή φυσιολογική υποστροφή, απαιτούνται δύο στοιχεία. Το ένα είναι καλή αγωγή, καλή σωλήνες. Αυτά είναι οι φλέβες μας, έτσι. Επομένως, απαιτούμε φλέβες οι οποίες δεν έχουν προσβληθεί από αυτή την τόσο συνηθισμένη ασθένεια. Φλέβες με επαρκείς βαλβίδες, οι οποίες μπορούν να συγκρατήσουν την παλινδρόμηση του αίματος προς τα κάτω. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο είναι μια φυσιολογική λειτουργία, η οποία λέγεται μυοφλεβική αντλία της γαστροπνημίας. Μέσα στις γάμπες μας υπάρχουν δύο περιφερικές καρδιές. Θα λέγαμε ότι υπάρχει μια καρδιά στο θώρακα και άλλες δύο μέσα στις γάμπες μας, οι οποίες στις επόμενες εξωθούν το αίμα έτσι ώστε να επιστρέψει στην καρδιά. Τα πόδια μας είναι χαμηλά και η καρδιά μας ψηλά. Η πίεση του αίματος στην όρθια θέση δεν είναι αρκετή έτσι ώστε το αίμα να μπορέσει να επιστρέψει στην καρδιά φυσιολογικά. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύσπαση της γαστροπνημίας, το οποίο όμως λειτουργεί μόνο όταν ο άνθρωπος βαδίζει, και μάλιστα όταν βαδίζει φυσιολογικά. Άρα όλες εκείνες οι καταστάσεις, παθολογικές ή και μη παθολογικές, οι οποίες επηρεάζουν την εν γέννη κινητικότητα του ανθρώπου, μπορεί να επηρεάσουν πάρα πολύ σημαντικά και τον τρόπο που κυκλοφορεί το φλεβικό αίμα. Ένα απλό παράδειγμα θα πω. Αν μετρήσουμε το πόδι του τσολιά στη Βουλή, στην αρχή και στο τέλος της σκοπιάς, μπορεί να βρούμε που θα σταθεί επί 40 λεπτά τελείως ακίνητος. Μπορεί να βρούμε μια διαφορά στον όγκο της κνήμης, αν βάλει το πόδι μέσα σε ένα κουβάκι και μετρήσουμε την μεταβολή του όγκου, έως και 200 με 300 ml, αρχή με τέλος της σκοπιάς. Δηλαδή, τα 40 λεπτά ακινησίας καθυλώνουν πραγματικά το αίμα μέσα στο πόδι του εύζωνα, και αυτό το πράγμα μπορεί να συμβεί και σε πάρα πολλές καταστάσεις στη φυσιολογική μας ζωή. Συνθήκες γραφείου, έλλειψη φυσικής δραστηριότητος, άνθρωποι με παραπανήσια κιλά, άνθρωποι με ορθοπαιδικά προβλήματα. Mm-hmm. Όλοι αυτοί είναι ομάδες πληθυσμού που έχουν κακή κυκλοφορία, λίμναση, στάση του αίματος, εξαιτίας όχι κατά ανάγκη φλεβικών παθήσεων, αλλά ανεπάρκειας του φυσιολογικού μηχανισμού της μυοφλεβικής αντλίας της γαστροπνημίας.
η οποία και θα οδηγήσει σε φλεβική ανεπάρκεια. Αυτό είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, στην οποία όμως δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή, αυτές οι δύο καταστάσεις συνυπάρχουν τόσο πολύ συχνά που πραγματικά είναι αυτό που λέμε, τι είναι αυτό που δημιουργεί το ένα ή το άλλο. Mm-hmm. Εντάξει, πάντως συνυπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και σίγουρα κάνει πιο βαριές τις εκδηλώσεις της φλεβικής ανεπάρκειας. Δηλαδή, η φλεβική ανεπάρκεια σε έναν νέο υγιή άνθρωπο με καλό μυϊκό σύστημα μπορεί να μην γίνεται καν αντιληπτή. Ακόμα και αν είναι σοβαρή, δηλαδή να έχουμε ανεπάρκεια σε μείζωνα φλεβικά στελέχη. Μπορεί να βλέπουμε μια τεράστια παλινδρόμηση στην μείζωνα σαφηνή φλέβα και ένας νεαρός αθλητής να μην αισθάνεται τίποτε. Αντιθέτως, ένας πενιντάρης, ο οποίος έχει ορθοστασία, σηκώνει βάρη στη δουλειά του και είναι και υπέρβαρος, με την ίδια εικόνα φλεβικής ανεπάρκειας θα έχει πολύ εντονότερα ενοχλήματα. Άρα, η μυοφλεβική αντλία της γαστροκνημίας, η λειτουργία της μυοφλεβικής αντλίας της γαστροκνημίας, σίγουρα τροποποιεί και επιβαρύνει ή ελαχιστοποιεί τα ενοχλήματα της φλεβικής τάσης στους ανθρώπους που έχουν φλεβική ανεπάρκεια. Η φλεβική ανεπάρκεια, δηλαδή, όπως είπαμε, αφορά στις ευριαγγείες, τους κυρσούς και όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν στις φλέβες των κάτω άκρων. Τώρα, όσον αφορά στην σοβαρότητα του προβλήματος, με τι έχει να κάνει? Για παράδειγμα, οι ευριαγγείες που είναι πιο λεπτές φλεβίτσες είναι μικρότερο πρόβλημα σε σχέση με τους κυρσούς που αφορά μεγαλύτερες φλέβες? Σαφώς, η βαρύτητα της, η βαθμονόμηση της βαρύτητας φλεβικής ανεπάρκειας στις ημέρες μας οφείλει να γίνεται μόνο με κλινικά κριτήρια και κλινικά χαρακτηριστικά. Έχουν χυθεί τόνοι επιστημονικής μελάνης για το συγκεκριμένο θέμα, ώσπου από το 1996 σε ένα consensus meeting το οποίο έγινε στην Αμερική, στη Χαβάη, αποφασίστηκε να μιλάμε για τη φλεβική ανεπάρκεια με μια ενιαία γλώσσα, γιατί μέχρι τότε υπήρχε μια διχογνωμία και μια δυστυχώς κατάσταση που θύμιζε Βαβυλωνία. Δηλαδή, κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι άλλη πάθηση οι ευριαγγείες και άλλη πάθηση το να έχεις δερματίτιδα στάση και έλκη στα πόδια. Σήμερα λέμε ότι όλα αυτά είναι μια πάθηση, η οποία μπορεί να προσβάλλει πρακτικά την οποιαδήποτε φλέβα στο πόδι, από το πιο μικρό μετατριχοειδικό φλεβίδιο μέχρι την μοιραία φλέβα, τη μεγαλύτερη φλέβα που έχουμε στο πόδι μας, και να προκαλέσει τις ίδιες ακριβώς παθαλογονατομικές βλάβες. Τώρα, η βαρύτητα της πάθησης δεν προσδιορίζεται με καμία εξέταση, ούτε περιχογραφική, ούτε πληθυσμογραφική, ούτε κάτι άλλο, παρά το ότι υπάρχουν πολλές μέθοδοι. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι τόσο πιο βαριά, όσο πιο βαριές είναι οι κλινικές της εκδηλώσεις. Και ποιες είναι αυτές? Η πιο σημαντική είναι η δημιουργία μιας χρόνιας δερματίτιδας στην περιοχή της κνήμης, στην περιοχή των σφυρών ιδιαιτέρως, η οποία έχει σχέση με την χρόνια λίμναση, με τη χρόνια στάση του αίματος στις φλέβες των κνημών. Η χρόνια λίμναση πυροδοτεί μια χρόνια φλεγμονώδη διεργασία στο υποδόριο του δέρματος των ασθενών που πάσχουν με τη φλεβική ανεπάρκεια, όπου είναι μια καταστρεπτική διεργασία, δηλαδή το υποδόριο λίπος χάνεται και αντικαθιστάται από ένα σκληρό, ινώδη, ξυλώδη ιστό, είναι η λεγόμενη κατάσταση της λιποδερματοσκλήνησης. Παράλληλα αναπτύσσεται έντονη ξηροδερμία αλλά και υπέρχρωση. Το χρώμα αποκτά ένα βαθύ, σκούρο και ανέρυθρο χρώμα και παρότι ότι φαίνεται ξηρό και σκληρό, είναι ένα έντονα διαταραγμένο δέρμα, πολύ ευαίσθητο, εξαιρετικά επιρρεπές σε τραυματισμούς, το οποίο είναι και ένα βαθύτατα ισχυμικό δέρμα. Δηλαδή, η ροή, η μικροκυκλοφορία αυτού του δέρματος είναι έντονα επηρεασμένη, δεν υπάρχει ικανοποιητική προσφορά οξυγόνου στο δέρμα και αν ανοίξει μία πληγή, δυστυχώς υπάρχει τεράστια δυσκολία στο να υπουλωθεί, οπότε έχουμε και την βαρύτερη επιπλοκή της φλεβικής ανεπάρκειας, που είναι η δημιουργία των άτονων ελκών. Των άτονων φλεβικών ελκών. Είναι η πηγή πολύ σημαντικής νοσηρότητας. Δερματίτιδα στάση θα αναπτύξει περίπου το 20%, ένα στους 5 από τους ασθενείς που έχουν ανεπάρκεια σε μείζωνα φλεβικά στελέχη του επιπολής φλεβικού δικτύου. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό, όπως επίσης είναι πολύ μεγάλος και ο επιπολασμός των ελκών. Έχει υπολογιστεί σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες ότι το 5 με 7% του γενικού πληθυσμού άνω των 70 ετών έχουν στα πόδια τους πληγές που έχουν σχέση με τη χρόνια φλεβική στάση. Καταλαβαίνετε την πολύ σημαντική κοινωνικο-οικονομική διάσταση των σοβαρών κλινικών
επιπλοκών της φλεβικής ανεπάρκειας. Κύριε Κώστα, βλέπουμε το αισιόδοξο μήνυμα της υπόθεσης και ποιο είναι αυτό, ότι τελικά υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Υπάρχει θεραπεία, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι γεγονός ότι στις ημέρες μας, η τελευταία 20ετία ή και 30ετία που θα μπορούσα να πω, ζούμε μια επανάσταση πραγματικά στην αντιμετώπιση των φλεβικών παθήσεων. Και το λέω αυτό γιατί οι φλεβικές παθήσεις αντιμετωπίζονταν από την εποχή του Ιπποκράτη. Η εκρίζωση των κυρσών έχει περιγραφεί από τον Ιπποκράτη και αρκετούς μεταγενέστερους ιατρούς. Ωστόσο, ήταν μια εμπειρία, μια θεραπεία η οποία ήταν εμπειρική, γίνονταν χωρίς να ξέρουμε πώς δρά παθοφυσιολογικά και πώς αποκαθιστά το πρόβλημα των ασθενών. Ποιες είναι οι διαφορές στις ημέρες μας? Πρώτον, έχουμε καταλάβει καλύτερα την αιτιοπαθογένεια και την παθοφυσιολογία της φλεβικής ανεπάρκειας. Δηλαδή, ξέρουμε με ποιο τρόπο προκαλούνται οι βλάβες της φλεβικής ανεπάρκειας. Ποια είναι η αιμοδυναμική θεώρηση της φλεβικής ανεπάρκειας. Και αυτό μας κατεύθυνε στο να έχουμε πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές θεραπείες. Όχι εμπειρικές, όχι τυφλές. Και για να είμαστε ακριβείς, στην περίπτωση αυτή καταπολεμάμε ακριβώς το αίτιο και όχι ίσως κάποιες επιπλοκές που μπορεί να δημιουργεί η νόσος αυτή, η ασθένεια αυτή? Κοιτάξτε, δεν λέω ότι καταπολεμούμε το αίτιο σε ιστοπαθολογικό επίπεδο, δηλαδή ότι έχουμε βρει ένα φάρμακο το οποίο θα το πάρει ο ασθενής και θα αναστρέψει την παθολογική κατάσταση των φλεβών, μακάρι. Αυτό ίσως το έχουμε στο μέλλον με τις γονιδιακές θεραπείες. Και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες στο συγκεκριμένο θέμα. Ωστόσο, επί του παρόντος, αυτό το οποίο επιτυγχάνουμε με τις θεραπείες μας είναι η αιμοδυναμική αποκατάσταση της φλεβικής ανεπάρκειας. Και τι σημαίνει αιμοδυναμική αποκατάσταση? Για να γίνει πάλι αντιληπτό, θα πω ένα παράδειγμα. Η φλεβική ανεπάρκεια μοιάζει με την ιστορία ενός ποταμίου το οποίο πάει να πέσει στη θάλασσα, ας πούμε του Λούρου ή του Άραχτου, και στην πορεία του παρεμβάλλεται μια λίμνη, μια λιμνοθάλασσα, ο Αμβρακικός. Έτσι. Το νερό καθυστερεί μέσα στο βάλτο, μέσα στη λιμνοθάλασσα, περιδινίζεται, λιμνάζει, θα πάει στη θάλασσα αλλά με καθυστέρηση. Αυτό ακριβώς είναι η φλεβική ανεπάρκεια. Η θεραπεία των βάλτων ήταν και είναι η αποξήρανση. Επομένως, η θεραπεία στη φλεβική ανεπάρκεια είναι να αποξηράνουμε τις αιστείες λίμνασης, να αποξηράνουμε όλες τις θέσεις της επιπολής φλεβικής παλινδρόμησης, έτσι ώστε να μπορέσει το νερό, το αίμα, όπως θέλετε πείτε του, να μπορεί να ρέει στη θάλασσα ανεμπόδιστο. Έτσι. Επομένως, οι θεραπείες μας σκοπεύουν στην καταστροφή, αν θέλετε, των αιστείων λίμνασης του αίματος στα πόδια μας, που συνήθως είναι επιπολείς φλέβες. Είναι φλέβες του επιπολείς δικτύου, κυρίως είναι οι σαφηνείς φλέβες, μείζων και λάσσων σαφηνείς μαζί με τους κλάδους τους. Έχουμε και εδώ διαβαθμίσεις, δηλαδή ανάλογα με την βαρύτητα και τη σοβαρότητα της ασθένειας, της νόσου. Έχουμε συντηρητική θεραπεία και στη συνέχεια επεμβατική. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε θεραπεία συντηρητική, θεραπεία ριζική και πρόληψη. Η πρόληψη είναι καλή σε όλα τα στάδια, αλλά σίγουρα είναι καλή στα πρώιμα στάδια της νόσου, στα άγουρα στάδια της νόσου. Η πρόληψη είναι σημαντική στους νέους ανθρώπους που έχουν ήπιες κλινικές εκδηλώσεις φλεβικής ανεπάρκειας. Όταν η φλεβική ανεπάρκεια οριμάσει, όταν έχουμε σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις ή και επιπλοκές, εκεί σίγουρα η πρόληψη δεν φτάνει και χρειάζεται θεραπεία. Συντηρητική είτε ριζική. Συντηρητική, φαρμακευτική, δυστυχώς δεν υπάρχει στις ημέρες μας ικανοποιητική. Υπάρχει παρηγορική. Υπάρχουν ένα σωρό φάρμακα τα οποία λέγονται φλεβοτονικά και τα οποία βοηθούν στην ύφεση των ενοχλημάτων της φλεβικής ανεπάρκειας, όταν βοηθούν. Μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας είναι οι ελαστικές κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, οι οποίες υποστηρίζουν κυρίως την μυοφλεβική αντλία της γαστροκνημίας και είναι μια αποτελεσματική μορφή θεραπείας ελέγχου των συμπτωμάτων, αλλά σίγουρα δεν είναι ριζική και επίσης δεν γίνονται καλά ανοιχτές από τους ασθενείς. Το ποσοστό συμμόρφωσης στη χρήση κάλτσας δυστυχώς είναι μικρό. Η ριζική θεραπευτική αντιμετώπιση σήμερα είναι 2-3 πράγματα. Η παλιά είναι το χειρουργείο, η αποξήρανση του βάλτου με ξερίζωμα των ανεπαρκών φλεβών.
Η σύγχρονη θεραπεία έχει πιο ήπιους τρόπους. Είναι η ενδοαγιακή κυρίως καταστροφή των φλεβών, η οποία μπορεί να γίνει είτε με ειδικούς καθετήρες εκπομπής ακτινοβολίας λέιζερ, είτε υψής συχνών ραδιοκυμάτων, είτε με έγχυση ειδικών ουσιών, οι οποίες δημιουργούν ένα χημικό έγκαυμα στη φλέβα και οδηγούν στη σύγκλιση της. Πάμε στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο σχετικό με τους κυρσούς και τη φλεβική ανεπάρκεια, νέα θεραπεία με λέιζερ. Θεαματικά αποτελέσματα με ποσοστό επιτυχίας που κυμαίνεται από 95 μέχρι 99% έχει η νέα εξελιγμένη επεμβατική θεραπεία της φλεβικής ανεπάρκειας κυρσών των κάτω άκρων με ενδοαυλικό λέιζερ. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αγγειολογικής Εταιρείας, περισσότεροι από 1 εκατομμύριο Έλληνες και Ελληνίδες έχουν μέτριο έως σοβαρό πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκειας που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης. Η φλεβική ανεπάρκεια είναι από τις πιο συχνές παθήσεις των γυναικών σε ποσοστό 40 με 45% και των ανδρών σε ποσοστό 20 με 25%. Δηλαδή, στην πατρίδα μας, περίπου 2.200.000 γυναίκες πάσχουν από μικρότερου, σταδίου 1, έως μεγαλύτερου βαθμού, σταδίου 5, ανεπάρκεια του φλεβικού δικτύου, χωρίς όλες τους να το γνωρίζουν. Επίσης, περίπου 900.000 άνδρες πάσχουν από την νόσο, την οποία συχνά διαγνώσκουμε για πρώτη φορά στο στρατό κατά τη διάρκεια της θητείας. Ένα συχνό σύμπτωμα των κυρσών είναι η θρομβοφλεβίτιδα, στην οποία το τείχομα της φλέβας φλεγμένη, δημιουργεί πόνο, το δέρμα είναι σκληρό, ζεστό, κόκκινο και πρισμένο. Η κατάσταση αυτή δεν είναι επικίνδυνη για την υγεία, όπως είναι η εντοβάθη φλεβική θρόμβωση, η οποία είναι σοβαρή, γιατί ο θρόμβος είναι στο εντοβάθη δίκτυο, όπου υπάρχει ο κίνδυνος να μετατοπιστεί προς τους πνεύμονες και να δημιουργήσει πνευμονική εμβολή. Σε αυτή την περίπτωση, η κατάσταση είναι επίγουσα και χρειάζεται εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η επεμβατική θεραπεία με ενδοφλέβιο λέιζερ είναι ανώδυνη, ανέμακτη και προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι ελάχιστη επεμβατική μέθοδος, πραγματοποιείται με τη χρήση τοπικής αναισθησίας και μέθης, προξενεί ελάχιστη δυσφορία, δεν αφήνει ουλές, ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο μολύνσεων και μετεγχειρητικού πόνου, συντομεύει εξαιρετικά τον χρόνο ίασης. Μετά τη θεραπεία, ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει σύντομα στις κανονικές του δραστηριότητες. Διαρκεί 50 με 60 λεπτά. Εφαρμόζεται ακόμα και σε θρόμβωση των σαφηνών φλεβών. Οι φλέβες είναι τα αγγεία τα οποία επιστρέφουν το οξυγονωμένο αίμα από τα κάτω άκρα στην καρδιά. Όταν τα τειχώματα των φλεβών χαλαρώνουν, τότε αυτές διωγγώνονται, αποκτούν ελικώσεις και ονομάζονται κυρσή. Το φαινόμενο των κυρσών εμφανίζεται περισσότερο στα κάτω άκρα, γι' αυτό και χρειάζεται θεραπεία. Κυριότερες αιτίες εκτός αυτών που υπάρχουν κατά τη γέννηση του ατόμου, ελαττωματικές φλέβες ή με λιγότερες βαλβίδες που συμβάλλουν στη φλεβική ανεπάρκεια είναι η εγκυμοσύνη, λόγω της πίεσης των φλεβών της κοιλιάς, η λήψη ορμονών και αντισυλληπτικών, η παρατεταμένη ορθοστασία, η παχυσαρκία, η κληρονομικότητα, η χρόνια δυσκυλιότητα, η χρόνια άρση βάρους σε διάφορα επαγγέλματα, η ηλικία. Η συχνότητα των κυρσών σε ηλικίες μικρότερες των 50 ανέρχεται στο 31% ενώ ξεπερνά το 70% μετά το 50ο έτος της ηλικίας. Η καθιστική εργασία και ζωή, πολλή ώρα αεροπορικά ταξίδια. Παράλληλα, τα κυριότερα συμπτώματα που έχουν όσοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα φλεβικής ανεπάρκειας είναι πρίξιμο, ίδημα, πόνος, βαριά άκρα, καυσαλγίες, αίσθημα τάσεως, κνισμό, νυχτερινές κράμπες, μουδιάσματα. Σήμερα με την τεχνογνωσία και την τεχνολογία που υπάρχει διαθέσιμη μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική σε πάνω από 95% των περιπτώσεων φλεβικής ανεπάρκειας, καλύπτοντας σχεδόν όλη την γκάμα των ασθενών. Το σχόλιο σας, γιατρέ. Η εξάλληψη της φλεβικής παλινδρόμησης, η αποξήρανση του φλεβικού βάλτου με τη χρήση λέιζερ είναι μία μέθοδος η οποία έχει δοκιμαστεί την τελευταία 20ετία και έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρώτον, είναι εξαιρετικά επιτυχής. Τόσο άμεσα όσο και έμεσα. Το ποσοστό σύγκλησης καταστροφής της φλέβας φτάνει το 100% άμεσα, ενώ η πιθανότητα υποτροπής επανεμφάνισης κυρσών σε βάθος πενταετίας είναι 2-3%, 10 φορές λιγότερο συγκρινόμενη με την κλασική χειρουργική θεραπεία. Γιατί η σύγκληση με λέιζερ δεν συνοδεύεται από εμφάνιση νεαγγειογέννησης, δηλαδή δημιουργίας νέων ανεπαρκών φλεβών, το οποίο είναι μια αντίδραση η οποία δημιουργείται μετά από το ξερίζωμα των φλεβών. Άρα έχουμε μια επέμβαση πρωτίστως
πολύ αποτελεσματική, τουλάχιστον ή και μάλλον περισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με την κλασική χειρουργική, η οποία είναι ανέμακτη, γίνεται σε συνθήκες ημερήσιας θεραπευτικής, με συνδυασμό τοπικής, μιας ιδιαίτερης τοπικής αναισθησίας και ενδοφλέβειας καταστολής, διαρκεί λίγη ώρα, όταν αφορά ένα πόδι είναι γύρω στα 40 λεπτά με μία ώρα, όταν είναι δύο πόδια γύρω στη μία μισή ώρα, και επιτρέπει την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς και την επιστροφή του στην ζωή του, στην καθημερινότητά του ή και στην εργασία του ακόμη την ίδια μέρα, λίγες ώρες αργότερα. Πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ενδαυλικής αποκατάστασης των κυρσών με λέιζερ. Όλη η διαδικασία γίνεται κάτω από καθοδήγηση με υπερήχους από την παρακέντηση και την έκχυση του αναισθητικού μέχρι την τοποθέτηση του καθετήρα λέιζερ στο σωστό σημείο, η οποία γίνεται με ακρίβεια χιλιοστού. Όλη η τεχνική γίνεται μέσα από βελόνες και με την ασφάλεια προσφέρει η υπερηχογραφική καθοδήγηση. Αυτό σημαίνει ότι στο τέλος ο ασθενής δεν έχει ούτε μία χειρουργική τομή και καθόλου ράματα. Η μέθοδος είναι εξαιρετικά ανώδυνη και ασφαλής. Γίνεται με απλή μέθη σε περιβάλλον χειρουργείου και χωρίς γενική αναισθησία. Ο ασθενής με το τέλος της μπορεί να σηκωθεί άμεσα από το χειρουργικό τραπέζι και να περπατήσει. Η κινητοποίηση είναι άμεση. Η νοσηλεία διαρκεί 2 με 3 ώρες μετά την επέμβαση. Η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες είναι από την επόμενη μέρα της επέμβασης. Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του άμεσα. Τεχνολογικά η θεραπεία αποτελεί την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες εποχές, κύριε Κώστα, λόγω των κλιματικών αλλαγών που ενδείκνυται για να γίνει η αντιμετώπιση της φλεβικής ανεπάρκειας? Με τα σημερινά δεδομένα θεραπευτικής αντιμετώπισης φλεβικής ανεπάρκειας θα έλεγα ότι όλες οι εποχές του έτους είναι εξίσου διαθέσιμες και εξίσου κατάλληλες για την αντιμετώπιση αυτής. Και είναι γεγονός ότι τα ενοχλήματα ή επιπλοκές φλεβικής ανεπάρκειας είναι εντονότερα τους καλοκαιρινούς μήνες, οπότε δεν είναι παράξενο ότι πολλοί ασθενείς απευθύνονται στον αγγειοχειρουργό τους καλοκαιρινούς μήνες. Από τη στιγμή όμως που έχουμε έναν τέτοιο τρόπο αντιμετώπισης της φλεβικής ανεπάρκειας, ο οποίος είναι ανέμακτος, ανώδυνος, χωρίς χειρουργικές τομές και επιτρέπει την άμεση αποκατάσταση του ασθενούς στην ζωή του, στην εργασία του, νομίζω ότι κατάλληλη εποχή είναι τότε όταν βολεύει τον ασθενή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες που μας δώσατε. Ευχαριστώ. Η φλεβική ανεπάρκεια, λοιπόν, είναι το αντίτιμο του ανθρώπινου είδους από την όρθια στάση του σώματος που δημιουργεί συνθήκες στάσης του φλεβικού αίματος στα κάτω άκρα. Τώρα όμως μπορεί να μπει ένα τέλος σε αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Με τις νέες τεχνικές που προσφέρει η ιατρική επιστήμη, ο ασθενής δεν έχει ούτε χειρουργική τομή και καθόλου ράματα. Ανώδυνα και με απόλυτη ασφάλεια. Γεια σας.